Το κεφάλαιο Ι, τα 8, το 28 εδάφιο. Θα διαβάσουμε το 28, το 29 και το 30 και μετά θα συνεχίσουμε στο επόμενο κεφάλαιο Θ, από το 10 εδάφιο. 28, 29, 30 από την Επιστολή προς Ρωμαίους, από το Ι κεφάλαιο και από το Θ κεφάλαιο, από το 10 και έπειτα. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι ως προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, όσους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε, και όσους και εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε τούτους και εδόξασε. 10 εδάφιο. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και Ρεβέκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός Ισαάκ του πατρός Σιμών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωση τι αγαθών ή κακών, για να μένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερον, καθώς είναι γεγραμμένον τον Ιακώβ ηγάπησα τον δε εισαφεμίσισα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως την αδικία εις των Θεών, μη γέννητο, διότι προς τον Μωυσήν λέγει «θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω». Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι «δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη». Άρα λοιπόν, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει «δια τι πλέον μέμφεται εις το θέλημα αυτούς, τι είσαι να εναντιούται». Αλλά μάλιστα εσύ, ο άνθρωπε, τι είσαι ως της ανταποκρίνεσαι προς τον Θεό. Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα «δια τι με έκανες ούτως». Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε, αν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλειαν και δια να γνωστοποιήσει των πλούτων της δόξης αυτού επισκεύη ελέους, τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσε ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών. Αμήν. Είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι εξεύρωμεν ή πρέπει να εξεύρωμεν ότι τα πάντα, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, ο Θεός τα βγάζει, τα συνεργεί προς το αγαθόν, αλλά σε ποιους? Εις τους αγαπώντας των Θεών. Και οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους ο Θεός λέγει και μας βεβαιώνει ότι τα πάντα θα συνεργούν προς το αγαθόν εις αυτούς? Ποιοι είναι αυτοί που αποδεικνύεται ή ξέρει ο Θεός ότι αγαπάνε το Θεό? Είναι αυτοί τους οποίους κάλεσε. Είναι αυτοί τους οποίους ήλκησε. Δηλαδή ποιους ο Θεός προγνωρίζει, εκλέγει και τους αποκαλεί και χρησμένους από όλους τους ανθρώπους, αυτούς που διακρίνει ότι αγαπάνε το Θεό. Ποιο είναι το κριτήριο της εκλογής προς ευλογία και ή της μη εκλογής ή της εκλογής προς κατάρα? Γιατί ο Θεός εκλέγει αυτόν και απορρίπτει αυτόν? Όχι ακριβώς απορρίπτει, αλλά γιατί εκλέγει αυτόν και όχι τον άλλον? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, ποιο είναι το κριτήριο της εκλογής του Θεού? Ένα, αγαπώ το Θεό. Και ποιοι είναι οι αγαπώντες το Θεό? Ο Χριστός μας το εξηγεί. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και εφόσον με αγαπάει, που σημαίνει έχει τις εντολές μου και τις φυλάτει, θα πράττει πάντα τα θελήματά μου. Να γιατί τον εκλέγω.
Γιατί αυτός που με αγαπάει και ο οποίος είναι αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάτει, αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος τον οποίο μπορώ εγώ να εκλέξω για να τον αποστείλω να πράξει πάντα τα θελήματά μου που δεν μπορώ με άλλο τρόπο να τα κάνω εγώ ο Θεός που είμαι πνεύμα στη γη παρά μόνο με αυτόν και γι' αυτό τον εξέλεξα. Άρα λοιπόν τα 7 πνεύματα του Θεού λέει η Γραφή περιτρέχουν διαπάσεις της γης και ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο για ένα έργο. Έναν άνθρωπο για κάποιο συγκεκριμένο έργο. Για να του εμπιστευθώ να τον κάνω βοσκό μου, τα πρόβατά μου, την οικογένειά του, τα παιδιά του. Για να επιστρέψει το λαό Ισραήλ, τον γύρο, στη γη Ισραήλ, για να με ερημνήσει να ξανακτιστεί η Ιερουσαλήμ και για να με ερημνήσει να τεθούν τα θεμέλια του ναού. Αυτό είναι το έργο σου, Κύριο. Γι' αυτό σε κάλεσα. Γι' αυτό σε ευλόγησα. Γι' αυτό σε δόξασα. Αυτό είναι το έργο σου. Δεν είναι επειδή είσαι καλός και γι' αυτό σε ευλογώ, όπως νομίζουν οι άνθρωποι. Είναι γιατί είσαι υπάκουος και μπορώ να σε χρησιμοποιήσω, γι' αυτό σε εξέλεξα. Και η εκλογή του Θεού δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση. Διάβαζα από τους Κορινθίους την εκλογή του Αποστόλου Παύλου και τρόμαξα. Ο ίδιος ομολογεί και λέγει εις σκόπους περισσότερων, εις πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερων, εις θανάτους πολλάκης, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμία, ξύλο, τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερώνυκτον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο, εν μόχθο, εν αγρυπνίες, εν πίνη, εν θύψη, εν ιστίες, εν ψύχη, εν γυμνότητη. Τι είναι αυτή η εκλογή είναι αυτή? Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Τι είναι αυτό? Αν του τα είχε πει εκ των προτέρων θα έλεγε αμήν. Φοβερό, αδερφοί. Αλλά τώρα ο Παύλος έχει μισθό αιώνιο. Αιώνιο. Και τι λέει? Η προσωρινή αυτή ελαφρά θλίψης, όλα αυτά που διαβάσαμε, είναι προσωρινή ελαφρά θλίψης. Γιατί? Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι με τι τα συγκρίνεις. Ο εξωτερικός άνθρωπος στήρεται έτσι κι αλλιώς. Ο εσωτερικός όμως ανανεούται με τη χάρη του Χριστού. Και αυτή η προσωρινά ελαφρά θλίψη στη ζωή μας, όποια και αν περνάς, Παύλε, αδελφέ, αδελφή, αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη στην πραγματικότητα εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Και ο Παύλος το ήξερε, όχι το ξέρει τώρα, το ήξερε από τότε. Γι' αυτό τι έλεγε? Αμήν στον Κύριο. Να φας ξύλο. Αμήν, Κύριε. Παραμία τεσσαράκοντα. Αμήν, Κύριε. Ο Κύριος δεν έφαγε ξύλο. Άλλη εκλογή του Κύρου. Άλλη εκλογή του Μωυσή. Άλλη εκλογή του Δαβίδ. Άλλη εκλογή του Πέτρου. Άλλη εκλογή του Παύλου. Πέτρος ήταν για την περιτομή. Ο Παύλος ήταν για τα έθνη. Ο Πέτρος σταυρώθηκε. Ο Παύλος αποκεφαλίστηκε. Ο Ιωάννης πέθανε στα βαθιά γεράματα. Άλλη η αποστολή του Ιωάννη. Άλλη η αποστολή. Κάθε ένας έχει τη δική του αποστολή. Το ερώτημα όμως είναι ένα. Αγαπάς το Θεό? Όχι με λόγια και με συνέστημα.
Με λόγια, ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Χτίζω ανόγια και άσε να σου πω και τι χτίζω. Με λόγια. Αγαπάς το Θεό. Όταν θα σου αποκαλύψει τις εντολές Του, θα κάνεις όλο το θέλημά Του. Μην πεις ναι. Πες βοήθαμε Κύριε. Και θα το κάνεις. Με τη χάρη του Χριστού. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με τη βοήθεια του Θεού. Θα το κάνεις. Θέλεις. Βέβαιον είναι ότι δεν μπορείς. Θέλεις. Θέλεις να είσαι και χρησμένος του Κυρίου. Και η προσωρινή ελαφρά θλίψη στη ζωή σου να εργάζεται αιώνιον βάρος. Καθ' υπερβολήνης υπερβολήν αιώνιον βάρος. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Δεν μας κοροϊδεύει ο Χριστός. Για να εισέλθεις, πρέπει να εισέλθεις από στενή πύλη. Ταπεινός και πράος. Όχι μαγριάδες και θυμούς. Και πού θα βρεθείς? Σε τεθλιμμένη οδό. Και πώς θα περπατήσεις? Με κόπο και μόχθο. Και πού θα φτάσεις? Αιώνιον βάρος δόξης. Στην αιώνια ζωή. Θέλεις. Δεν έχει γκρίνιες. Άμα γκρινιάζεις, έσπασε το βελονάκι όξο. Δεν έχει παράπονα. Πάει το βελονάκι όξο. Έχει μόνο χαρά, δοξολογία, ευγνωμοσύνη στο Θεό και το κεφάλι κάτω. Και προχώρα και τρέχα τον προκείμενο σε σένα αγώνα. Μοιάσαι στο Χριστό. Εάν όμως, σαν το λαό Ισραήλ, τον οποίο ο Θεός τον έκλεξε, τον ευλόγησε, το αποκάλυψε το λόγο του, το έστειλε το Μωυσή, το έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το έστειλε τα πάντα, αρχίσεις και όπως λένε οι άνθρωποι κάνεις νερά, τότε έχει έτοιμο έναν αυγουδονόσορα. Πρόσεξε. Ο ναυγοδονόσορας δεν παίζεται. Να άγριος ο ναυγοδονόσορας δεν παίζεται. Όταν όμως ταπεινωθείς, όταν όμως μετανοήσεις, όταν πεις εγώ φταίω, τότε έχει έτοιμο ένα κύρο. Ο Κύριος τα έχει όλα έτοιμα. Τι θέλεις? Όλα. Όλα έτοιμα. Και τα αναγκαία και τα απαραίτητα και με περίσσευμα και με εξουσία και με δύναμη και τα πάντα έτοιμα. Από μας εξαρτάται το αύριο. Ή έσπασε το βελονάκι και το πετάξαμε, όχι εμείς. Ή ακόμη στέκεται το βελονάκι αλλά δεν υπακούει από να βγω εδώ μπροστά σου. Ή λάθος έκανα Κύριε, συγχώρεσέ με. Που αυτό μας προτείνει ο Θεός. Αμήν. Λάθος κάναμε. Λάθος κάνουμε. Λάθος έκανα. Συγχώρεσέ με. Διόρθωσέ τα. Γιατί αδερφοί αγαπητοί στη ζωή μας κάνουμε λάθη. Ποια είναι τα λάθη που κάνουμε? Δεν κάνουμε αυτό που αρέσει στο Θεό. Κάνουμε αυτό που αρέσει σε εμάς. Κάποιες στιγμές. Δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Κάποιες φορές. Δεν κάνουμε αυτό που εντέλεται ο Χριστός, κάνουμε αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς. Και κάνουμε λάθη. Ενώ είμαστε ειλικρινείς, είμαστε καθαροί και η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει σουδέν. Αλλά το λάθος είναι λάθος. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε στον επιδιορθωτή των χαλασμάτων. Υπάρχει ένας επιδιορθωτής που διορθώνει τα λάθη μας. Θα πάμε να του πούμε, Κύριε, κάναμε λάθος. Μπορείς να το διορθώσεις. Και ο Κύριος μας θα πει, εύκολο πράγμα είναι. Το κατάλαβες, το κατάλαβα. Ξανά από την αρχή όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Αλλά μπορεί να κάνουμε και ανομίες. Και παραβάσεις. Και αδικίες. Να αμαρτήσουμε. Εδώ τι θα κάνουμε? Θα πάμε σε αυτόν που συγχωρεί τις αμαρτίες μας και τις αφαιρεί. Και δεν θα πούμε λάθος κάναμε, θα πούμε Κύριε αμαρτήσαμε σε σένα. Συγχώρεσέ μας. Θα έρθει λοιπόν με το αίμα του θα μας πλύνει, θα μας αγιάσει και θα μας πει ξανά από την αρχή προχώρα τώρα. Τόσο εύκολο.
Αυτός είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Δεν είναι αυτός που μπορεί. Είναι αυτός που ξέρει ότι δεν μπορεί. Είναι αυτός που ξέρει ότι μόνο ο Χριστός μπορεί. Είναι αυτός που ξέρει ότι μόνο αν ο Χριστός επέμβει θα τα αλλάξει όλα, θα τα διορθώσει όλα. Θα δημιουργήσει νέα πράγματα. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, να τα έχεις κάνει μουσκεμα στη ζωή σου, να τα έχεις κάνει όλα χάλια. Από λάθος σε λάθος, και ξέρετε τα λάθη μας, το ένα πέφτει πάνω στο άλλο και γίνεται πύργος λαθών. Οι αμαρτίες, μία πάνω στην άλλη. Και ξαφνικά αδιέξοδα. Από εδώ βουνό, σκουπίδια λαθών. Από εκεί βουνό, σκουπίδια αμαρτίας. Πίσω γκρεμός. Και τώρα τι θα κάνω? Αλληλούια, Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντες. Εγώ είχα βρεθεί σε τέτοιο αδιέξοδο και μου δείξε ο Θεός πόσο εύκολο ήταν, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και έλεγα, Κύριε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Δεν πω, τι θα κάνω τώρα? Τα έκανα χάλια, τι θα κάνω τώρα? Πω, τι θα κάνω τώρα έτσι πως τα έκανα? Και να ήταν μια φορά, θα έλεγα, σπουδαίος είμαι. Τι θα κάνω τώρα, Κύριε? Και ενώ προσευχόμουν και έκλαιγα και έλεγα, τι θα κάνω, πώς θα γίνει, τι θα κάνω, πώς θα γίνει, με φέρνει σε έκσταση ο Θεός και βλέπω τον εαυτό μου, τόσο θα μικρούλι, μπροστά σε ένα βουνό, σκουπίδια, αδερφοί. Ξέρετε τι θα πει σκουπίδια? Πώς πάτε στη χωματερή? Βουνό. Και εγώ να πρέπει να περάσω απέναντι, να προχωρήσω. Πού να προχωρήσω? Κοιτάω δεξιά, άπειρα τα σκουπίδια. Αριστερά, όλα αυτά εγώ τα είχα κάνει. Για σε 2 μήνες να μην βγάλεις τα σκουπίδια έξω, αν δεις θα γίνει το σπίτι σου. Άσε, 2 μήνες. Μην βγάλεις ούτε ένα σκουπίδι. Άστο μες στο σπίτι σου. Ξέρεις πώς θα γίνει το σπίτι σου? Σκουπιδαριό. Βρώμα. Ζουμιά. Έχετε δει απεργίες σκουπιδιαρέων? Πώς γίνεται? Βρώμα. Ή άλλα 2-3 φορές την ημέρα βγάζει τα σκουπίδια. Άσε που μου λέει πηγαίνε τα σύ. 2-3 φορές την ημέρα. Σκεφτείτε 2 μήνες, δεν λέω πολύ. 2 μήνες χωρίς διόρθωση, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς συγχώρεση και χωρίς τακτοποίηση των λαθών. Σκουπίδια. Άντε να περάσουν και 2 χρόνια. Θα πνιγείς μέχρι εδώ στα σκουπίδια. Μπορείς να περπατήσεις. Τέτοια σκουπίδια είχα μαζέψει εγώ, αλλά δεν πίστευα ότι εγώ τα είχα μαζέψει, μέχρι που μου δείξε ο Θεός το σπίτι μου να μην βγάζει σκουπίδια. Έλα να σου δείξω τι είσαι και ποιοι είσαστε. Μα εγώ είμαι καλός, Κύριε, έλα να σου δείξω. Μην βγάλεις τα σκουπίδια έξω και θα δεις τι θα γίνει το σπίτι σου. Αδερφοί, βρώμαγε. Βρώμαγε. Και να σκούπιζες και να μη σκούπιζες, ξέρετε πως ήτανε? Δεν είχες που να τα βάλεις στα σκουπίδια και τα άφηνες όπου ήτανε. 2 μήνες. Σε αυτό λοιπόν που μου έδειξε το βουνό, τεράστια τα σκουπίδια. Λέω, τώρα τι θα κάνω? Όλα αυτά εγώ τα έχω κάνει. Τώρα τι θα κάνω? Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και το ζούσα και το βλέπα. Και λέω, Κύριε, χάνομαι. Και ξαφνικά βλέπω μια χερούκλα, αδερφή. Ναι, έχεις δει τη χερούκλα του Κυρίου στη ζωή? Μια χερούκλα και πιάνει από την αρχή, κάνει κρου-κρου-κρου-κρου-κρου-κρου-κρου, τα βγάζει όλα τα σκουπίδια στην άκρη και μου λέει, τώρα παίρνα. Και ο δρόμος πεντακάθαρος. Και λέω, τόσο εύκολο ήταν. Καταλάβαμε, αδερφοί, πόσο εύκολο είναι. Πολύ εύκολο. Μην αφήνεις τα λάθη σου. Μην αφήνεις τις αμαρτίες σου. Μην αφήνεις τις παραβάσεις σου. Μην αφήνεις τις αδικίες σου. Μαζεύονται, θα σε πνίξουνε και θα πρέπει να φέρει ο Θεός τον Αβουγοδονόσορα για να σε καθαρίσει. Ενώ εάν εσύ πας και μετανοήσεις και επιστρέψεις, θα φέρει τον Κύρο για να σε ευλογήσει. Και τώρα δεν υπάρχει Κύρος, τώρα υπάρχει ο Χριστός, αδερφοί, ο Χριστός.
θα σε ευλογήσει ο Χριστός. Είναι γι' αυτό απεστάλλει. Εν το σπέρματι του Αβραάμ θα ευλογήσω πάντα τα έθνη και σένα, για να σε ευλογήσει τον έστειλε ο Χριστός, ο Θεός, τον Χριστό. Το μέσα είναι ο Χριστός για να μας ευλογήσει. Πες του, Κύριε, είναι αυτός είναι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Διόρθωσε όλα μου τα λάθη. Πάντα σκουπίδια από τη μέση. Συγχώρεσέ μου όλες τις αμαρτίες. Πάνε οι αμαρτίες σου στα βάθη των θαλασσών. Γιατί να συνεχίζουμε να μένουμε στα αδιέξοδα, στα σκουπίδια μας και στις αμαρτίες μας. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Μας έκλεξε. Τώρα όμως πρέπει να αποδειχθούμε ότι η εκλογή του είναι δικαία. Γιατί? Γιατί όταν σε εκλέγει ο Θεός, το δεύτερο πράγμα που κάνει είναι να σε εκπαιδεύει. Και πρέπει ο μαθητής να είναι υπάκουος, να είναι ταπεινός, να είναι πράος ο μαθητής. Σε εκπαιδεύει, σε φτιάχνει, σε τακτοποιεί. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι μας έκλεξε γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Γιατί είμαστε τόσοι λίγοι? Γιατί διέκρινε ότι θα αγαπάμε το Θεό. Αλλά όταν εκλέγει κάποιον ο Θεός, του λέει σε ποιους να πάει, τι να πει και τι να κάνει. Σε ποιους να πάει? Δεν θα πας όπου θέλεις εσύ. Δεν θα πηγαίνεις όπου θέλεις εσύ. Θα πηγαίνεις όπου σε στέλνει ο Χριστός. Και όταν πηγαίνεις, γιατί αν πηγαίνεις όπου θέλεις εσύ, κάνεις λάθη και θέλει ξανά διόρθωση. Και πάλι λάθη και θέλει ξανά διόρθωση. Μην πας όπου θέλεις. Και όταν πας, μην λες ό,τι θέλεις. Θα λες ό,τι θέλει ο Χριστός, ό,τι σου πει να πεις θα λες. Αλλά αυτό σημαίνει σχέση προσωπική με τον Χριστό. Να είναι δάσκαλός σου, να είναι καθηγητής σου. Και δεν είναι μόνο η χριστιανική μας ζωή, τι λέμε, που είναι, αλλά είναι και τι κάνουμε. Μην κάνεις ό,τι θέλεις. Θα γεμίζει η ζωή σου σκουπίδια. Αδιέξοδα. Ταλαιπωρίες. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα πες, διόρθωσε τα λάθη μου, Κύριε. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, Κύριε. Ελέησε με για τις παραβάσεις μου, Κύριε. Διόρθωσε τις αδικίες μου, Κύριε. Και θα γίνουν νέα τα πάντα. Ζωή που δεν την έχεις υπολογίσει. Δεν την έχεις φανταστεί. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο. Όλα θα τα αφήσω πίσω. Ναι, πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου. Να πάρεις το σταυρό σου. Να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και η προσωρινή ελαφρά θλίψη θα εργάζεται καθ' υπερβολήνης υπερβολήν αιώνιων βάρος δόξης. Τόσο εύκολα, τόσο εύκολα. Γιατί? Να πάρουμε λίγο τώρα το λαό Ισραήλ. Γιατί λέει ο Κύριος, είδες, τον Ιακώβ εξέλεξα, που ήταν δευτερότοκος. Τον Ισάφη μίσησα. Και πότε το είπε? Πριν ακόμη να γεννηθούνε. Γιατί? Γιατί στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Δεν είναι δεν ξέρει ο Θεός. Τα πάντα ξέρει. Ξέρει τι θα κάνεις μετά. Αλλά μην κάνεις αυτό που θέλεις. Κάνε αυτό που θέλει ο Θεός. Ζήτησε του βοήθεια. Γίνε, και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδερφέ. Γίνε και χρησμένος του Κυρίου για να απολαμβάνεις την παρουσία, την ευλογία και τη δόξα του Θεού. Γίνε. Μην γίνεσαι ένας άνθρωπος που κάνει ό,τι κάνει ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθαμε εδώ σήμερα, αδερφοί. Ας μην κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ας μην λέμε ό,τι θέλουμε. Και ας μην πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Έχουμε Κύριο. Μας απεκαλύφθη, μας αναγέννησε, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, μας οδηγεί. Μη γίνεις ένας αποτυχημένος και χρησμένος του Κυρίου.
και είναι ένας ευλογημένος και χρησμένος του Κυρίου. Στο χέρι σου είναι, στο χέρι μας είναι. Εγώ μπορώ σήμερα να γίνω ένας αποτυχημένος και χρησμένος, το βελονάκι έσπασε, όξο φέρε άλλο βελονάκι, και εγώ μπορώ να γίνω ένας και χρησμένος ευλογημένος στην παρουσία του Θεού, που ο Θεός που άρχισε το καλό έργο να το τελειώσει. Με ποιον θα το τελειώσει? Με μένα, με σένα. Από σένα εξαρτάται. Και από σένα εξαρτάται μετά η γυναίκα σου. Και από σένα εξαρτώνται τα παιδιά σου. Και από σένα εξαρτώνται το περιβάλλον σου. Από σένα, αδερφή, εξαρτάται ο άντρας σου. Από σένα, αδερφή, εξαρτάται η οικογένειά σου. Από σένα, αδερφή, εξαρτάται η ζωή σου. Το περιβάλλον σου. Δεν είσαι σήμερα εδώ για να καταστρέφεις. Είσαι σήμερα εδώ για να οικοδομείς και να καταφυτεύεις. Ο Θεός να μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη σοφία και τη σύνεση και τη δύναμη και την απόφαση. Και ο Θεός εξήγηρε τον Φαραώ και τον έκανε παντοκράτορα, όπως τον Αβγουδονόσορα. Αλλά γιατί? Όχι για να ευλογήσει το λαό Ισραήλ με δοκιμασία και με κρίση, αλλά για να φανερώσει τη δύναμή του και να διαγγελθεί το όνομά του σε όλη τη γη. Και ο Φαραώ νόμιζε ότι ήταν μεγάλος. Πω πω, Χριστέ μου, πρόσεξε, μην νομίζω ότι είσαι σπουδαίος. Τι κάνεις καλό? Τι κάνεις καλό? Ό,τι καλό και αν κάνεις, δεν το κάνεις εσύ, ο Χριστός το κάνει. Μην νομίζεις ότι έγινες μόνος σου, ότι κάνεις εσύ τίποτα. Δεν εκείς ξεγάνωτος είσαι και είμαι. Τίποτα, αδερφοί. Ο λιγότερο του μηδενός είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα. Μην πάρει το μυαλό μας αέρα. Τι έχεις? Νιάτα, φεύγουνε. Υγεία, χάνεται. Ομορφιά, άστα να πάνε. Μόρφωση, τελειώνει. Όλα, αδερφοί, σβήνουνε. Επαγγέλμα καλό, θα φτάσει στη σύνταξη και θα σου κάνουν μειώσεις. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Τι έχεις, καλή φωνή και ψέλνεις? Θα πάθεις λαρυγγίτιδα και θα σου πω εγώ, αν βγαίνει η φωνή. Όλα χάνονται, αδερφοί. Γιατί? Ο Θεός τα δίνει και ο Θεός τα παίρνει. Αλλά να τα δώσει και να τα χρησιμοποιείς για τη δόξα του. Μην σπάσει και πεις, θα βρω άλλον καλύτερο. Το ξέρετε, αδερφοί, ότι για όλους σας υπάρχει πάντοτε ο καλύτερος στο έργο του Θεού. Πάντοτε. Και μάλιστα όχι ένας, πολύ καλύτερο. Και γιατί μας το λέει ο Θεός αυτό? Για να ταπεινωθούμε. Για να καταλάβουμε ότι δεν αξίζουμε τίποτα. Για να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Να μην είναι η ζωή μας μες στα σκουπίδια. Μες στη βρωμιά. Μας κάλεσε. Τώρα όμως, ποιος θα μας καταρτήσει? Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Ποιος θα μας καταρτήσει? Μας κάλεσε γιατί είδε ότι αγαπάμε τον Θεό. Μας κάλεσε γιατί είδε ότι μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τη βοήθεια του Θεού, να μην είμαστε πυλής μόνες ακροατές, να είμαστε εκτελεστές έργου. Βρεθήκαμε. Τώρα ποιος σε καταρτίζει? Μήπως σε καταρτίζει άνθρωπος? Χάθηκες, φουκαρά μου. Μήπως σε καταρτίζει η καρδιά σου? Χάθηκες. Μήπως σε καταρτίζει η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ο γείτονας, ο αδερφός εκείνος, ο πεσμένος? Ποιος σε καταρτίζει? Υπάρχει ένας δάσκαλος. Πήγαινε να σε καταρτίσει. Και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Εκεί υπάρχει ασφάλεια. Γιατί? Γιατί επιτρέπει ο Θεός. Και ακούστε το αυτό, αδερφοί, όπως μου το είπε ο Θεός, και μέσα στην Εκκλησία να καταρτίζονται σκεύη οργής εις απώλεια. Λέω, δεν είναι αυτό δυνατόν, λέω, λάθος κάνω. Εξημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξημών. Γιατί αν ήσαν εξημών, ήθελον είστε με θυμών.
Και εκεί τρομοκρατήθηκα. Λέω, Κύριε, μέσα στην εκκλησία. Και συνεχίζει, μέσα στον παράδεισο πλάνησα την Εύα και τον Αδάμ. Πω, πω, Χριστέ μου. Μη δίνεις τόπο στο διάβολο, αδερφέ. Τα συμπτώματα τα ξέρουμε. Τα συμπτώματα της αποστασίας τα ξέρουμε και τώρα θα σας το πω, αν θέλετε πιστέψτε το, να το βρω, μου το υπαγόρευσε ο Θεός. Τι λέω, Κυρία μου, συγχώρεσέ με. Πρώτον, εκοσμίκευση που φτάνει ως γενική. Δεύτερον, απουσία σεμνότητος προφανής. Τρίτον, περιφρόνηση του Λόγου του Θεού πασίδηλη. Τέταρτον, έλλειψη διοίκησης Αγίου Πνεύματος, ανθρώπινη διοίκηση, κυβέρνηση, όχι θεϊκή. Πέμπτον, αμεριμνησία, και αυτά πάνε έτσι. Το ένα προστίθεται στο άλλο. Αμεριμνησία, οκνηρία στα πνευματικά στο έργο του Θεού. Έκτον, μέριμνες κοσμικές πλεονεξία πλουτισμός. Στα τέλος φτάνουμε. Και το τελευταίο, χλιαρότης καύχησης υπερηφάνεια φιλοδοξία. Όλα ξεκινάνε από το φρόνημα του κόσμου. Όταν το αφήσεις το φρόνημα του κόσμου να μπει στην καρδιά σου, στην οικογένειά σου, στην εκκλησία, θα φτάσεις να σπάσει το βελονάκι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί εάν ήσαν εξ ημών, δεν θα φεύγανε, αλλά θα μένανε με θυμών. Αλλά εξ ημών ήσαν, εξ ημών εξήλθον και δεν ξέρω πού πήγανε. Μέσα στην εκκλησία ακόμη, μέσα στον παράδεισο ακόμη, ο διάβολος καταρτίζει. Σκεύει οργήσεις απώλεια. Αλλά και μέσα στην εκκλησία ο Θεός καταρτίζει σκεύη ελαίους, τα οποία προετοιμάζει εις δόξαν Θεού. Ποιους? Εμάς. Τους οποίους σε κάλεσε επειδή διότι αγαπάμε το Θεό. Αλλά πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Αυτοί που δεν είναι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές του Λόγου. Δεν θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών, φωνάζει ο Χριστός, πάσο λέγον Κύριε, Κύριε. Προσεύχεσαι και λοιπόν, μισθεύεις και λοιπόν, αγρυπνείς και λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά. Στον ουρανό θα εισέλθει αυτός που ακούει το Λόγο του Πατέρα μου και πράττει Αυτόν. Ο αγαπών το Θεό, αυτός θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός που φροντίζει το περπάτημά του να είναι ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Και εξαγοράζεται τον καιρό. Δεν χάνει τον καιρό του μπροστά σε ένα κομπιούτερ. Δεν χάνει τον καιρό του πίνοντας καφέδες. Δεν χάνει τον καιρό του, δεν χάνει τον καιρό του. Εξαγοράζει τον καιρό του. Στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή, στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Στην προσέγγιση του Θεού. Εξαγοράζει τον καιρό του. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί σήμερα που ήρθαμε εδώ μέσα, ξέρουμε ότι αφαινόμεθα να μας καταρτήσει κάποιος. Ποιος σε καταρτίζει? Μπορεί κάποιος να σε καταρτίζει ως σκεύος οργής εις απώλεια. Μπορεί όμως και κάποιος να σε καταρτίζει ως σκεύος ελαίους εις δόξαν Θεού Πατρός. Τι σώη μαθητής είσαι? Μαθητής της κοπάνας που στο σχολείο περνάς περιστασιακά, που δεν διαβάζεις ποτέ, που λες τα μαθαίνω από την παράδοση? Τα έχω ακούσει αυτά. Τι σώη μαθητής Χριστού είσαι? Ποιος είναι ο κόπος σου? Ποιος είναι ο μόχθος σου? Ποια είναι η πορεία σου? Ποια είναι η ζωή σου? Εγώ δεν την ξέρω.
Τη μόνη που ξέρω είναι τον εαυτό μου. Ούτε καν της γυναίκας μου τη ζωή τη ξέρω. Δεν ξέρω πόσο έχει αγοράσει τον καιρό της. Τον εαυτό μου μόνο ξέρω και λέω, Κύριε, συγχώραμε και βοήθαμε, σε παρακαλώ. Πόσο μάλλον κάποιον από εσάς, που να ξέρω. Ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα εγγόνια μου, ούτε κανέναν δεν ξέρω. Αλλά το σοβαρό δεν είναι ποιους ξέρω εγώ. Το σοβαρό είναι ότι όλους μας ξέρει ο Χριστός, αδερφοί. Και τελειώνοντας επαναλαμβάνω, μην προχωρήσεις και σπάσεις το βελονάκι. Στα σκουπίδια θα πας. Μην προχωρήσεις με επιπολαιότητα, με αμεριμνησία, με κοσμικό φρόνημα. Θα έρθει ένα Ναβουχοδονόσορ και δεν παίζεται ο Ναβουχοδονόσορ. Προχώρα με μετάνοια, με ταπείνωση, με επιστροφή για να έρθει ο Κύρος και πολύ περισσότερο από τον Κύρο, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Αμήν. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου.